Περιμέναμε σήμερα τον Ταραξία 37χρονο ιερέα στην Ευελπίδων. Τελικά οι αρχές απεφάνθησαν διαφορετικά για το σοκ στο Πανελλήνιο από τις πράξεις του της επίθεσης με οξύ στη Μονή Πετράκη. Άλλωστε εκεί για όσους καλύψαμε ρεπορτάζ της Ιεράς Συνόδου δεν ενθυμούμεθα να ελέγχονται κατά την είσοδό τους οι εδεσιμότατοι. Κατά τη διάρκεια παραμονής του χθες στον 7ο όροφο της Γαδά εκστόμιζε ακατάληπτες φράσεις χωρίς σειρμό και έτσι αποφασίστηκε η μεταφορά του στο δρομοκαΐτιο νοσοκομείο, όπου εκεί κρίθηκε αναγκαίος ο εγκλεισμός του και θα ακολουθήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Δεν οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αλλά η δικογραφία διαβάστηκε χωρίς απολογία του, εννοείται, προς το παρόν. Τα θύματα μέσα από τις καταθέσεις τους περιγράφουν πως την ώρα της ανακοίνωσης της απόφασης έβγαλε από την τσάντα του δύο καφέ χρώματος μπουκάλια των 750 ml και τους ράντισε από απόσταση περίπου 9-10 μέτρα. Στο ράντισμα είχε εμπειρία. Το θηκό οξύ βιτριόλι το είχε αγοράσει, όπως διαπιστώθηκε, από το διαδίκτυο αντί των 40 ευρώ. Οι αστυνομικοί πήραν τον ορχισμό, τα άμφια Μητροπολιτών και του Αρχιμανδρίτη, όπως και του αστυνομικού, και τα μπουκάλια με το καυστικό υγρό, κάποιο λένε είναι σπασμένο, το ένα από αυτά, προκειμένου να λυθεί και διαπιστωθεί από τη συνίσταται. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν πάρει εξτήριο οι 6 από τις 7, καθώς του ενός κρίθηκε πιο σοβαρή η κατάσταση και έπρεπε να παραμείνει στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία του Κηφισίας. Οι αστυνομικοί θα προβούν και σε μια πιο διακριτική έρευνα των social media του 37χρονου ιερέα, καθώς φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα ενεργός και σε αυτά και των τελευταίων πυργήσεών του στο διαδίκτυο κυρίως, που φαίνεται να έχει προμηθευτεί το θηϊκό οξύ και από πού συγκεκριμένα και τι άλλο συνάπτεται με αυτές τις τελευταίες πράξεις του. Τι μας είπε ο συνήγορος το κύριος Θεοδωρόπουλος Ανδρέας, δικηγόρος Παραρειοπάγου, για την κατάστασή του? Για το έγκλημα του εντολέας. Έχω δηλώσει από το πρωί σε όλα τα τηλεοπτικά μέσα ότι ο συγκεκριμένος ποινικός δράστης, ο συγκεκριμένος κρατούμενος είναι ψυχιατρικά ασθενής. Η άδικη πράξη η οποία τέλεσε κατά το άρθρο 34 έρει τον καταλογισμό ή τον έρει ολοκληρωτικά εξ ολοκλήρου, όπως αναφέρει το άρθρο 34 ύστερα από την τροποποίηση του 2019 στην αλλαγή του ποινικού κώδικα, είτε τον έρει μερικώς. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με έναν ψυχικά ασθενή άνθρωπο, ο οποίος πριν από 1,5 μήνα προσπάθησε να δώσει τέρμα στη ζωή του. Έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή. Έπαιρνε σκληρή φαρμακευτική αγωγή, βαριά αντικαταθλιπτικά φάρμακα, τα οποία δεν μπορούσε να έχει την ψυχική ηρεμία, παρότι θα αναρωτηθούν κάποιοι ότι έχει ολοκληρώσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, ότι έχει οργανώσει το έγκλημα, ότι το έχει προμελετήσει, ότι είναι προμελέτης το έγκλημα. Αναφέρει λοιπόν το άρθρο 34 ότι έστω και αν έχουν γίνει οι οργανωτικές πράξεις, δεν σημαίνει ότι έχει αντιληφθεί το αδίκημα αυτό που έχει πράξει. Από εδώ και πέρα τι θα ζητήσετε εσείς πρακτικά? Θα ζητήσουμε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη από τον κύριο εισαγγελέα και έχω τονίσει σε όλα τα μέσα, σε όλους τους δημοσιογράφους και σε εσάς, και το δηλώνω άλλη μια φορά, ότι αν δεν ευσταθήσουν οι ισχυρισμοί του εντολέας μας ότι δέχεται σκληρή φαρμακευτική αγωγή και πως η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη δεν αναφέρει ότι είναι άνθρωπος ο οποίος νοσεί ψυχιατρικά, θα παραιτηθούμε εκ της υποθέσεως και πέρα από σύν της άλλης ζητάμε εκ των προτέρων συγγνώμη για τα θύματα τα οποία δεν έχουν καμία ευθύνη, ούτε έχουν προκαλέσει την άδικη πράξη του δράστη. Το βιτριόλι το προμηθεύτηκε από ό,τι μου εκμυστρέφθηκε στον 7ο όροφο της Γαδά, στα κρατήρια της Γαδά, από μια εταιρεία η οποία προμηθεύει χημικές ουσίες. Δεν μου το είπε βιτριόλι, μου το ανέφερε ως χημική ουσία. Και όταν το ρώτησα σε τι τιμή το αγόρασε, μου απάντησε στην τιμή των 40 ευρώ. Πήγε ο ίδιος και το πήρε? Όχι, δεν το στείλανε. Σε ερώτησή μου, εάν έχει συμβουλευτεί ήδη τις γνωματεύσεις των ιατρών του ιερέως, απήντησε. Και το πήρε? Όχι, δεν το στείλανε. Κύριε συνήγορε, συγγνώμη. Φαίνεται να μην είδατε τις γνωματεύσεις ιατρών. Τι επακριβέστατα, από τι νοσούσε? Σας απαντώ. Θα μελετηθεί η δικογραφία. Έχω απαντήσει ότι νοσούσε από Μπορεί να βαριά... είναι μια απλή κατάθλιψη, σας απαντώ. Δεν είναι βαριά. Δεν είναι απλή, είναι βαριά.
Κατά τη δική μας άποψη, εάν δεν ευσταθήσουν οι ισχυρισμοί του εντολέας μας, θα είμαστε στη θέση να παραιτηθούμε από την υπεράσπιση. Κάτι άλλο δεν μπορώ να σας πω. Άρα δεν τους έχετε δει.